Συστήθηκε στα ελληνικά λέγοντας πως είναι μεγάλη τιμή για τον ίδιο να βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη ο πρέσβης της Ιαπωνίας στην Ελλάδα για σούχυρο σημίζου και δήλωσε το ξεκάθαρο ενδιαφέρον εταιριών να επενδύσουν στην περιοχή. Μάλιστα, δήλωσε πως οι Ιαπωνικές εταιρείες θα συντάξουν πρόταση για τη συμμετοχή τους όχι μόνο στην ιδιωτικοποίηση, αλλά γενικά στις δραστηριότητες του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης μετά από αυτό το, το meeting, τη συνάντηση που έγινε και όλες τις πληροφορίες που πήρανε, η συμμετοχή των γιαπωνέζικων επιχειρήσεων θα, 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 συντάξουν ένα σχέδιο συμμετοχή των γιαπωνέζικων επιχειρήσεων εδώ στη, στο λιμάνι, στις δραστηριότητε του λιμάνιου, όχι μόνο στην ιδιωτικοποίηση. Εφόσον γίνεται η ιδιωτικοποίηση του ε, λιμανιού, είναι, είναι ε, σε εξέλιξη, ήταν πολύ σημαντικό να βρίσκομαι και εγώ εδώ. Και έρχονται και οι επενδυτέ, ήταν πολύ σημαντικό να βρίσκομαι και εγώ εδώ. Εφόσον θα εργόμουν εγώ ρώτησα και του συνεργάτε μου από διαφορετικέ εταιρείε που συνεργαζόμαστε αν θα ήθελαν να βρεθούν μαζί μου εδώ και ήρθαν να με συνοδεύσανε. Οι Ιαπωνικέ έχουν ενδιαφέρον σε αυτήν περιοχή. Δεν με συνόδευσαν μόνο ε, επιχειρήσει από την ε, Αθήνα, από την Ελλάδα ή, ή ακόμα και από την ε, Κωνσταντινούπολη, αλλά ε, και ε, μα συνόδευσαν και από την Κωνσταντινούπολη. Οπότε δείχνει αυτό ένα ε, εκτεταμένο ενδιαφέρον για το λιμάνι τη Αλεξανδρούπολη. Η ιδιωτικοποίηση του, του λιμανιού είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά γίνονται παράλληλα και άλλε δραστηριότητε ε, με την, με την ε, ιδιωτικοποίηση που μα ενδιαφέρει και είναι πολύ σημαντικέ για εμά. Η ενέργεια, η ναυτιλία, οι μεταφορές και ειδικά ο σιδηρόδρομος είναι οι τομείς ενδιαφέροντος, ανέφερε ο ίδιος. Στην αντιπροσωπεία που είχε πολύ ωρή συνάντηση με την διοίκηση του οργανισμού Λιμένος, συμμετείχαν εκπρόσωποι από τις εταιρείες Χιτάτσι και Μιτσουμπίση. Τεθαρονική μετολό. Και η, το, η, η περιοχή της ενέργειας αλλά και των μεταφορών με τους ενδιαφέρει πολύ και ειδικά των τη της συνδρομικής σύνδεσης. Έχει έρθει και η Χιτάτσι μαζί, το εκπρόσωπο τη Χιτάτσι, που ασχολείται με αυτό το θέμα, με τον Πετρώνα. Με το και μπορεί το ενδιαφέρον να είναι μεγάλο από την Ιαπωνία, όπως τουλάχιστον αυτό εκφράστηκε από τον Ιάπωνα διπλωμάτη, όμως το επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα θα πρέπει να γίνει πιο φιλόξενο, υποστήριξε ο πρέσβης. Βήματα έχουν γίνει προ αυτή την κατεύθυνση, αλλά θα πρέπει να γίνουν περισσότερα τόνισε ο ίδιο. <Το> Ε, οι συνθήκες, στο, στο παρελθόν λέει οι συνθήκες δεν ήταν τόσο καλές για να έρθουν επιχειρήσει εδώ οπότε τώρα αυτό πρέπει να βελτιωθεί, βελτιώνεται αλλά πρέπει να βελτιωθεί προφανώς και ελπίζουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση θα βελτιώσει όλο αυτό το περιβάλλον για τις, για την, ε, επι, τις επιχειρηματικότητες και για να έρθουν επιχειρήσεις, ξένες επιχειρήσεις εδώ και το περιμένουμε. Το ενδιαφέρον των Ιαπώνων είναι πραγματικό, τόνισε το Δήμο Διοίκηση του Οργανισμού Λιμένο Αλεξανδρούπολη. Εξάλλου το λιμάνι βρίσκεται ένα βήμα πριν την ιδιωτικοποίησή του, ενώ το ακριβέ μοντέλο αξιοποίηση αναμένεται να ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα. Η επίσκεψη αυτή έρχεται σε μια χρονική περίοδο στην οποία το λιμάνι βρίσκεται ένα βήμα πριν την ιδιωτικοποίησή του, αναμένοντα το μοντέλο με το οποίο θα πραγματοποιηθεί αυτή η αξιοποίηση. Σε κάθε περίπτωση, με τις μεθοδικές ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης έχει διαμορφωθεί ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό επιχειρηματικό και φορολογικό περιβάλλον για τις επενδύσεις, καθιστώντας τη χώρα και την περιοχή μας ως ένα τόπο μεγάλων ευκαιριών. Στα πλαίσια αυτά, συζητήσαμε με την αντιπροσωπεία από την Ιαπωνία μια σειρά από ζητήματα στα οποία θα μπορούσαν να έχουν εμπλοκεί οι Ιαπωνικές επιχειρήσεις και νομίζω θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν, θα μπορούσαμε να ορίσουμε το ενδιαφέρον αυτό σε τρεις διαφορετικούς τομείς. Λιμάνι. Ενέργεια και φεσαριού και Σιδηρόδρομο. Συζητήσαμε λοιπόν τις δυνατότητες της εμπλοκής των Ιαπωνικών επιχειρήσεων στα τρία μεγάλα project τα οποία διασυνδέονται μεταξύ τους και καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστική τη δική μας περιοχή. Υπήρξε πραγματικό ενδιαφέρον από τους συνομιλητές, από τους εκπροσώπους των Ιαπωνικών εταιριών. Αναπτύχθηκαν, ε, ε, αναπτύχθηκε ένας πολύ χρήσιμος διάλογος γνωρίσανε πραγματικά τη γεωγραφία της περιοχής και μείναν εντυπωσιασμένοι. Αυτά που εμείς θεωρούμε ως δεδομένα, για αυτούς δεν είναι. Γιατί για τους Ιάπωνες η Ελλάδα και η Μεσόγειος είναι κάτι μακρινό, πόσο δε μάλλον η δικιά μας γεωγραφία. Τα Βαλκάνια και αυτό που εμείς συνηθίζουμε να λέμε η Ενδοχώρα. Ε, τα δεδομένα όπως αναπτύχθηκαν και παρουσιάστηκαν, μέσα από τις παρουσιάσεις όλων των ομιλητών εντυπωσίασαν τους ενδιαφερόμενους εκπροσώπους των ιαπωνικών εταιριών και σας λέω ειλικρινά ε, δεν θα εκπλαγούμε αν δούμε στο σύντομο μέλλον να εκδηλώνουν ένα πραγματικό ενδιαφέρον στα project τα οποία ήδη είναι σε εξέλιξη.